Κυρία Γαλανοπούλου, πώς νιώθετε που βρίσκεστε στο φυσικό σας χώρο πάνω σε μία σκηνή? Όπως το είπατε. Μου το λένε τελικά και οι φίλοι μου αυτό. Μάλλον είναι ο φυσικός μου χώρος, η σκηνή. Έχετε τράκ όταν είστε πάνω στη σκηνή? Πάντα υπάρχει το τράκ. Είναι κάτι που δεν σε εγκαταλείπει ποτέ. Αλλά υπάρχει το δημιουργικό τράκ. Τράκ έχετε στις πρεμιέρες ή τράκ έχετε στις πρεμιέρες? Αν μπορούσα να μην είμαι παρούσα, θα ήταν χαρά μου. Στην κουζίνα σου έχω αφήσει τις συνταγές. Σε περίπτωση που ρωτήσει η γυναίκα του κάτι, να είσαι προετοιμασμένη. Ό,τι και καλά, εγώ τα φτιάξω αυτά τα φαγητά. Καταπληκτικό. Βέβαια, πρέπει να τον εντυπωσιάσει το διευθυντή σου. Κυρίες και κύριοι, την προσοχή σας παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε απόψε όλοι εδώ στη γιορτή που έκαναν οι φοβεροί γειτονές μας για να μας καλωσορίσουν. Ωραία φάγαμε, ωραία ήπιαμε, τώρα θα το γλεντήσουμε κιόλας. Ερωτήθην τώρα την περασμένη εβδομάδα εάν βλέπω τις επαναλήψεις των δύο ξένων του 50-50 που κράτησε δύο χρόνια. Μετά έκαναν τους λατρεμένους γειτονές άλλα χρόνια. Μετά ξανά μάνα το 50-50. Το τι ψυχή θα παραδώσει μόλι. Ερωτήθην λοιπόν αν τα βλέπω όλα αυτά που παίζονται σε συνεχώς επαναλήψεις. Και είπα εγώ. Είναι καταγεγραμμένο αυτό που είπα. Είπα ότι ξερνάω που βλέπω τον εαυτό μου. Πώς φορές θα με δω σε επαναλήψεις? Δεν είμαι καμιά ψωνισμένη που τρένεται να βλέπει τον εαυτό. Αυτό εννοούσα. Όχι, ξέρω. Αυτές τις σειρές τις έχω αγαπήσει και κάθε σειρά έχει μια άλλη. Έχει ένα κομμάτι στην καρδιά μου. Ξεχωριστώ. Γιατί μερικές γυναίκες δεν λένε την ηλικία τους. Εγώ περίμενα γιατί το λέω πάντοτε απερίφραστο ότι είμαι 18,5. Τι λες, μωρή καπνικαρέα που σε θυμάται η μάνα μου το 69 παιδί θαύμα με την τζόγαλα την πραγκούλη. Τι γελάρε. Ήταν αστείο αυτό που είπε τώρα? Όχι, αλλά... Ξέρετε πότε γίνανε οι δύο ξένοι? Το 97. Δηλαδή τον περασμένο αιώνα, κυριολεκτικά. Τώρα τι έχουμε, 2017. Αυτά παίζονται συνεχώς. Φτού και από την αρχή. Και ξανά μανά. Και δώσ' του, και μπήκ του, και βάλ' του, και βάλ'. Και ειδικά εδώ και δύο χρόνια τώρα που το Μέγκα έχει πάθει άλλη ιστορία με αυτό που γίνεται. Πολύ λυπηρό. Εγώ λυπάμαι πάρα πολύ. Γιατί εκεί πέρα έχω... Έχετε φτιάξει καριέρα. Περάσει καριέρα. Δεν μου αρέσει η λέξη τώρα καριέρα στο Λαδιστάν. Τέλος πάντων. Έκανα το κέφι μου, ας το πούμε. Το έκανα. Σας φλέρταραν οι άντρες? Μπορεί. Λίγο. Είστε αυστηροί απέναντι στους άντρες, φοβιστικοί απέναντι στους άντρες, θεωρείτε? Μπορεί να είμαι. Φαίνομαι έτσι πολύ δυναμική. Εν μέρει είμαι. Από την άλλη έχω υπάρξει και χάπατο, όπως έχει δείξει η ιστορία. Αλλά και αυτό σημαίνει σε όλες τις γυναίκες παγκοσμίως. Όχι ότι βάζω τον εαυτό μου στην ίδια μοίρα προς Θεού, αλλά η γυναίκα η κανονική την πατάει. Ολοκληρώθηκε όλο αυτό το πράγμα το οποίο περνάτε δικαστικά? Μακάρι να ολοκληρωνόταν έτσι γρήγορα. Όχι, όχι, αυτό θα πάρει χρόνια, δεν γνωρίζω πόσα. Μου απαγορεύει ο δικηγόρος μου να μιλάω γι' αυτό και πολύ καλά κάνει. Διάλεξα το δρόμο της δικαιοσύνης. Πιστεύετε ότι θα δικαιωθείτε? Τουλάχιστον ως τώρα. Ή μέχρι τώρα πορεία δικαστική δηλαδή? Βέβαια, βέβαια, πήρα μεγάλη χαρά με αυτό τον... με αυτή την εξέλιξη, αλλά έχουμε μπροστά μας πολύ αγώνα. Πόσο κακό σας έκανε σε εσάς όλη αυτή η ιστορία? Τώρα δεν θέλω να συγκινηθώ. Είναι κάτι που σε διαλύει. Δηλαδή, μπορείς να χάσεις το μυαλό σου. Το μυαλό μου ήθελα να έχω πάντοτε στη θέση του και... Μπορείς να χάσεις την ψυχή σου, τα πάντα την ίδια σου τη ζωή, μπορείς να τη χάσεις. Εγώ είχα την τύχη τη μεγάλη να έχω έναν φοβερό πατέρα. Ο πατέρας μου είναι, θα μου πείτε τι κοινοτοπία είναι αυτή, όλες οι κόρες λένε αυτό. Όχι. Ο πατέρας μου είναι ένας πραγματικά ξεχωριστός, μοναδικός άνθρωπος. Είναι ένας βαθιά έντιμος και δίκαιος άνθρωπος. Και με βοήθησε πάρα πολύ. Με κάποιες κουβέντες που κάναμε και τη μητέρα μου έχω δίπλα μου και τις αδερφές μου. Απλά ένα τσικ παραπάνω. Αγαπάω τον πατέρα μου. Κάνατε ένα ξεκίνημα ζωής. Βέβαια. Reset. Restart, πώς το πούμε. Βοηθηθήκατε από κάποιο γιατρό και από κάποιον ψυχολόγο. Να στηριχτείτε, γιατί ήταν μεγάλο χτύπημα για εσάς. Η εξαπάτηση της προσωπικής σας ζωής. Η προδοσία
σε όλα τα επίπεδα. Όμως προσπαθώ καθημερινά, γιατί δεν είναι ο οργανισμός μου αντέδρασε φυσικά. Εντάξει, τώρα έχω κάνει μια πρόοδο, είμαστε 49 κιλά. Φοβηθήκατε να κάνετε νέα σχέση μετά από όλο αυτό το περιστατικό που έχετε περάσει? Θα τσεκάρετε αν κάποιος άντρας σας φλερτάρει 10 και 20 φορές περισσότερο? Δεν είμαι σε τέτοια... Δεν έχω στο μυαλό μου τώρα καθόλου κάτι τέτοιο. Δεν είμαι. Τίποτα δεν με ενοχλεί πια. Έχω γίνει λίγο βούδας μετά από αυτή την περιπέτεια στην οποία έχω μπει. Γενικότερα τα βλέπω όλα διαφορετικά. Παλιά εκνευριζόμουν, ας πούμε, πολύ πιο εύκολα. Εκνευριζόμουν με την ασυνέπεια των ανθρώπων. Τώρα έχω αναισθητοποιηθεί απέναντι σε αυτά. Γιατί είδα, έπαθα εγώ. Εγώ μπαίνω βγαίνω στα νοσοκομεία. Εγώ έφτασα να είμαι 46 κιλά. Έχασα τον κόσμο όλο, κάτω από τα πόδια μου. Φοβηθήκατε για τη ζωή σας? Όχι, γιατί όταν φτάνεις και κάνεις τόσο κακό στον εαυτό σου και φτάνεις 46 κιλά και μπαινοβγαίνεις στα νοσοκομεία, τι δείχνεις? Ότι δεν μετράς τη ζωή σου, δεν την υπολογίζεις και ότι δεν σε αφορά να ζήσεις άλλο. Αυτό δείχνεις, ότι δεν θέλεις να ζήσεις, αγάπη μου, κατάλαβες. Νιώθετε τυχερή στη ζωή σας? Ναι. Τα έχω κάνει αυτά που ήθελα. Και τα ταξίδια μου τα έκανα. Και το άχτι μου έβγαλα και έπαιξα αυτά που γούσταρα και ήθελα. Δεν λέω ότι είμαι η Meryl Streep, μην παρεξηγηθώ πάλι για αυτό που λέω. Έκανα αυτό που ήθελα και τις παρέες μου είχα και έχω και τα γλέντια μου τα έχω κάνει και τα τραπέζια μου και όλα, όλα τα έχω κάνει. Όλα, σχεδόν όλα. Δεν έχω κάνει από άποψη ναρκωτικά, από άποψη. Γιατί φοβόμουν να μην μ' αρέσει. Και λέω μετά, τι θα κάνω, θα πάθω εξάρτηση. Μόνο γι' αυτό δεν δοκίμασα ποτέ.